ξέρουν. Έχεις βγάλει γύρω-γύρω. Ναι. Hello. Ναι. Ναι. Εδώ είναι, κάπου εδώ στην Ελλάδα, ναι. Άντε, αφού είχα πει και το Ιρανιά. Άντε, η Κατερίνα, εντάξει. Τέλος. Έλα, έχω δουλειά τώρα στο σύνταγμα, πάει, πάει. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνεδροσυγκεκριμένοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Καλώς ήρθατε στην παρουσίαση του νέου προγράμματος σπουδών της ελληνικής κοινότητας στο Ρόντο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Είναι μια προσπάθεια που πρέπει να τη στηρίξουμε όλοι. Θα λίγα για μένα για τώρα. Να αρχίσουμε με ένα χαιρετισμό τον οικοδεσπότη μας, τον πρόεδρο, τον κύριο Αρτεμάκη. Καλημέρα. Φωνή που πρέπει να έχει λίγο ή πολύ. Καλώς ορίσατε. Θα προσπαθήσω να είμαι λιτός, να μην πω πολλά λόγια δηλαδή. Μαζί μας σήμερα έχουμε εκτός του δασκάλους που είναι η κινητήριος μηχανή και για αυτούς είναι σήμερα το πιο πολύ, η πιο πολύ συζήτηση, γιατί ό,τι προγράμματα και να βάλουμε, αν έχεις το αεροπλάνο και δεν έχεις τον πιλότο, δεν πάμε πουθενά. Πιστεύουμε λοιπόν και δίνουμε μεγάλη έμφαση στους δασκάλους μας και ό,τι άλλο υλικό μπορούμε να τους υποστηρίξουμε. Επίσης, για θέμα ενημέρωσης, όπως ξέρετε, η κοινότητα που ανέκαθεν, όχι μόνο στη θητεία του σημερινού συμβουλίου, προτεραιότητά της ήταν η παιδεία και τα πολιτιστικά θέματα. Και επίσης τα θρησκευτικά θέματα, γιατί αν αυτά τα τρία που τον ελληνισμό τον ενδιαφέρουν, δεν πάμε πουθενά. Μαζί μας λοιπόν σήμερα έχουμε παιδιά που είναι από το σύστημα της εκπαίδευσης του Οντέριο, του Τορόντο, το TDSP. Μαζί μας είναι ο Λυκούργος ο Παθανασάκης, είναι superintendent στο TDSP. Η Σάντη Σπυρόπουλος που είναι executive superintendent σε ανάγκες, με ειδικές ανάγκες παιδιών. Είναι μαζί μας αντιπρόσωπος από το Crinos Foods of Canada, που έχουμε κάτι καλό να πούμε γι' αυτό. Και επίσης, είμαι βέβαιος ότι θα ξεχάσω πολλούς ή μερικούς, είναι μαζί μας ο Ζαχαρίας ο Σούντρης. Ναι, εντάξει, ο Ζαχαρίας ο Σούντρης, πιάζεται με, είναι πάντα για να με πειράζει. Ή δεν του αρέσει η ζακέτα μου ή το ποκάμισό μου, όλο με πειράζει. Λοιπόν, ναι. Αλλά είναι λάχωνας, τι να κάνω. Ναι, ναι. Λοιπόν, επίσης ο Ζαχαρίας ο Σούντρης είναι πανεπιστημιακός, είναι στο Πανεπιστήμιο του Σάντουρι. Είναι μαζί μας ο Χρήστος ο Σαλαπούτης, που ηγείται μεγάλης εταιρείας ή μεγάλων εταιριών. Και επίσης έχουμε μαζί μας το αντιπρόσωπο από το York, τον Εμμανουήλ Κώστατς, ο οποίος μας έχει βοηθήσει και στα σχολεία που τα φτιάχνουμε κάτω. Όπως ξέρετε, είχαμε ένα πρώτο πρόβλημα με μούχλα και όλο αυτό το πράγμα και την ανακαίνιση για καινούργιες αίθουσες έχει αναλάβει ο Εμμανουήλ, οι οποίοι επίσης στο Your Community έχουν κάπου, νομίζω, 270 παιδιά, περίπου, Εμμανουήλ. Πάνω από 300 παιδιά στο σύστημα του York. Λοιπόν, αν κάποιον άλλο ξεχάσω, ευχαρίστω να τον αναφέρω. Τι κάνουμε σήμερα και τι έχουμε κάνει τα τελευταία τρία χρόνια από τη θητεία του Νίκονα και τη σημερινή τη δικιά μας. Ο Νίκονας είναι ο Γενικός Ταμείας της Κοινότητος και Αντιπρόεδρος της Κοινότητος. Είναι ο κύριος Ιορδάνος, γραμματέας. Η κυρία Στέση Γκανογιάννη Ριτ, η Πρόεδρος Παιδείας και ο κύριος Κώστας Λέγκας, Διευθυντής Παιδείας. Τι κάναμε λοιπόν τα τελευταία τρία χρόνια. Τα τελευταία τρία χρόνια και τα επόμενα τέσσερα η κοινότητα θα χρηματοδοτήσει μέσω υποστηρικτών πάνω από $1 εκατομμύριο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πού θα βρούμε τα λεφτά.
Πιστεύουμε ο Ελληνισμός ότι έχει και μυαλά και ανθρώπους πλούσιους. Μακάρι όμως να μπορούμε να συντονίσουμε αυτές τις προσπάθειες, γιατί πολλές φορές τείνουμε να είμαστε μεγάλοι και επιτυχημένοι και σε καλές προσωπικότητες σαν μονάδες, αλλά πολλές φορές ξεχνάμε αυτό που λέγεται κοινός σκοπός. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αν η κοινότητα πάει καλά, όλος ο Ελληνισμός θα πάει καλά, γιατί είναι σαν να είναι μια αλυσίδα. Βλέπουν την κοινότητα και πάει καλά και οι υπόλοιποι, είτε από ανταγωνισμό είτε από καλή ενέργεια, θέλουν να πάνε και αυτοί καλά. Δεν πάει η κοινότητα καλά, λες και πέφτει ψώρα, να μου το πω στην απλή γλώσσα. Έχουμε λοιπόν η κοινότητα να σηκωθεί επάνω, ανεξάρτητα από τα προβλήματα που περάσανε τα τελευταία 4 ή 5 χρόνια ή τα τελευταία 10 χρόνια, και είμαστε στο στάδιο της αναγέννησης τα τελευταία 4-5, εμείς πιστεύουμε ότι η κοινότητα θα πάει καλά. Και έτσι πάνω σε αυτή τη λογική δουλεύουμε. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε σήμερα είναι μια προσπάθεια, και θέλω να είμαι τελείως ειλικρινής σε αυτό, γιατί όλοι είμαστε θελοντές, δεν υπάρχει λόγος να παίζουμε politics, να παίζουμε πολιτικά. Πρέπει να είμαστε ευθύς και να σκεφτόμαστε το λογικό, για να μπορούμε να έχουμε λογική και για το ναι και για το όχι. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν, τις πιο πολλές φορές, δίχως αυτό να εννοώ τίποτα λάθος για την Ελλάδα, είτε πάει κάποια στιγμή έχουμε βιβλία, είτε κάποια στιγμή έχουμε βιβλία. Είτε το Πανεπιστήμιο Κρήτης που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, έχει βιβλία αλλά δεν έχει προϋπολογισμό για να συνεχίσει, είτε για να τα ανανεώσει είτε για να κάνει καινούργια. Δεν υποτιμάμε λοιπόν καμιά ενέργεια, αλλά ποια είναι η αλήθεια? Δεν έχουμε συνέχεια. Η κοινότητα λοιπόν έχει πρόβλημα από συνέχεια, γιατί εξαρτάται από άλλες δυνάμεις. Από αυτή λοιπόν τη λογική πρέπει να το δούμε πώς εμείς θα έχουμε τη συνέχεια αυτή. Επίσης, να πούμε μια άλλη πραγματικότητα, είναι οι φίλοι μας εδώ από το DDSB, αλλά πάλι είναι μια αλήθεια. Πριν μερικούς μήνες συναντηθήκαμε με τους πρώην προέδρους του Γραφείου Παιδείας, τους διευθυντές που κατά καιρούς υπηρετήσανε, η κυρία Ξενικάκη, η κυρία Κύλα, η κυρία Ρίζου, δεν θυμάμαι, και η κυρία Καραντώνη νομίζω ήτανε, κάποιοι ήρθανε, κάποιοι δεν ήρθαν, αλλά ήρθαν ορισμένα άτομα. Όλοι φυσικά αναφερθήκανε πόσο καλή δουλειά έχουν κάνει. Κανένας δεν υποτιμάει την προσφορά που έχουν κάνει αυτοί οι ανθρώποι και τον χρόνο που έχουν χαλάσει. Όμως, πρέπει πάντα να κοιτόμαστε αν κάνουμε καλή δουλειά. Γιατί πού πάει το μέλλον? Αυτό που είπα, και δεν το είπα τελείως για κανένα για να προσβάλλω τίποτα, είναι ότι αν είχαμε κάνει τόσο καλή δουλειά, γιατί από 6.000 παιδιά που έχει κοινότητα, τώρα έχει 1.000 με το ζόρι. Άρα λοιπόν, δεν είναι θέμα ότι υποτιμάμε το χρόνο που μπορεί να βάλει ο Αρτεμάκης ή ο Νίκονας ή ο Ερμής ή η Στέση, αλλά είναι επίσης και τα αποτελέσματα που έχουμε. Φυσικά έχουν αλλάξει τα δημογραφικά, γιατί παράδειγμα στο York, στη Μισισάγκα, στο Richmond Hill, σε διάφορα μέρη του Τορόντο έχουν μεταφερθεί Έλληνες. Πρέπει να δούμε τα δημογραφικά. Όμως, η διοίκηση πριν περίπου 2 χρόνια έκανε μία ανάλυση, ζήτησε μία δημοσκόπηση. Μας είπανε ξεκάθαρα οι γονείς ότι δεν κάνετε καλή δουλειά. Μας το είπαν οι γονείς, δεν κάνετε καλή δουλειά. Είτε γιατί το παιδί έρχεται με το ζόρι στο σχολείο, είτε γιατί το παιδί δεν μαθαίνει, είτε γιατί δεν βοηθάτε τους δασκάλους, είτε γιατί δεν έχετε καλό σύστημα. Επίσης, όσον αφορά το TDSB, πολλοί θεωρούν ότι είμαστε συνέτεροι. Είναι μεγάλο λάθος. Με το TDSB, τους παλιούς καλούς καιρούς, όπως ξέρετε, το Ontario Government πλήρωνε το διδακτικό, πλήρωνε έξοδα για όλα τα heritage, για όλες τις γλώσσες. Κάποια στιγμή σταματήσαν αυτά τα λεφτά. Τώρα λοιπόν το TDSB προωθεί την ελληνική γλώσσα για 20 δολάρια και η κοινότητα προωθεί την ελληνική γλώσσα από 400 μέχρι 600 δολάρια. Γιατί λοιπόν ένας γονιός θα πάει στο TDSB να μην πάρει το πρόγραμμα του TDSB και να πάρει το πρόγραμμα της κοινότητας? Αν υποτεθεί ότι είναι θέμα καλού ανταγωνισμού, τότε επίσης η κοινότητα πρέπει να προσφέρει κάτι καλύτερο. Λοιπόν, οπότε το θέμα του TDSB, ναι, έχουμε συνεργασία, συναντηθήκαμε με το TDSB στο ανώτατο επίπεδο για να βρούμε τρόπους συνεργασίας.
Το TTSP τουλάχιστον προς το παρόν δεν ενέχθηκε τέτοια συνεργασία, γιατί δεν είναι μόνο Έλληνες, είναι ένα σωρό άλλες εθνικότητες. Προβλέπουμε ότι κάποια στιγμή θα βρούμε έναν καλύτερο τρόπο συνεργασίας με το TTSP, αλλά προς το παρόν αυτή είναι η αλήθεια. Είμαστε δύο ανταγωνιστές, ο ένας πουλάει 20 και άλλος πουλάει 400 με 600. Άρα αυτός που πουλάει 600 πρέπει να κάνει καλύτερη δουλειά. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το θέμα που θα σας εξηγήσουν με πιο πολλές λεπτομέρειες τα παιδιά, ότι πιστεύοντας λοιπόν στη συνέχεια η διοίκηση της κοινότητας με πρωτοβουλία του Διευθυντή και επίσης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, άνθρωποι που εξειδικεύονται στα θέματα διδαχής Ευρώπης και που έχουν γράψει βιβλία για το ελληνικό σύστημα και με τα σημερινά δεδομένα θα σας παρουσιάσουν αργότερα το πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα που έχει γίνει, πρώτη, τρίτη και πέμπτη τάξη, που θα αρχίσει φέτος στα σχολεία. Αν χρειαστεί να γίνουν κάποιες διορθώσεις ή αυξήσεις θα γίνουν και του χρόνου θα είναι το κανονικό και ούτως ή άλλως θα γίνουν τα πιλωτικά για τα επόμενα χρόνια. Λέω λοιπόν, για να μην μακρηγορήσω περισσότερο, ότι τα τελευταία χρόνια η κοινότητα, τα τρία χρόνια τελευταία, έχει χαλάσει σχεδόν 500.000 δολάρια. Σήμερα, φέτο, έχουν χαλαστεί 180.000 δολάρια. Περίπου 120.000 δολάρια κάτω, εδώ σε αυτό το χώρο, και περίπου 70.000 στην Παναγία, γιατί εκεί πέρα θα μπει το credit school. Πού θα βρούμε τα λεφτά δεν ξέρω, θα τα βρούμε πάντως. Λοιπόν, πηγαίνοντας στο μέλλον, μία εταιρεία που έχει προσφέρει στον ελισμό διαχρονικά, είτε γιατί λεγόταν Greek Town, το Taste of the Danforth, είτε γιατί λέγεται Μούσκουρη, που έρχεται σύντομα, είτε γιατί λέγεται Ελληνική Κοινότητα Τορόντο, λέγεται Krinos Foods. Τα επόμενα λοιπόν 4 χρόνια, το Krinos Foods θα είναι ο κύριος χρηματοδότης από 400 μέχρι 500.000 δολάρια. Μαζί μας... Μαζί μας είναι ο κύριος Λένης, ο κύριος Δημήτρης Λένης. Σε παρακαλώ, Δημήτρη. Που αντιπροσωπεύει... Είναι η νέα γενιά του Krinos. Και επίσης ο Δημήτρης θα συμμετάσχει και στην Επιτροπή, γιατί θέλουμε αυτό το πράγμα. Καταρχήν είναι ότι δίνεται μια νέα εμπιστοσύνη στην κοινότητα, ότι κάποιος θα χαλάσει από 400 μέχρι 500.000 δολάρια και πρέπει αυτά τα λεφτά να πιάσουν τόπο. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια θέλουμε η κοινότητα να κάνει μια οντότητα που να είναι σχεδόν ανεξάρτητη μέσα στα πλαίσια της κοινότητας. Δηλαδή, αν είναι μια επιτροπή που θα διευθύνει αυτό το πράγμα που λέγεται ΙΛ, το πώς θα συνεργαστούμε με άλλες κοινότητες, γιατί αυτό το πράγμα δεν θα δοθεί μόνο στην ελληνική κοινότητα. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα από σήμερα να αντιγράψει ή να μεταφέρει αυτό το υλικό πουθενά εκτός από την ελληνική κοινότητα. Όμως, ευχαρίστως να συνεργαστούμε όποιος το θέλει επίσημα, όχι παράνομα. Οπότε θέλω να καταλήξω λοιπόν ότι αυτό το πράγμα, το πώς θα στηθεί αυτό το σύστημα, είτε λέγεται νομικό, είτε άλλες συμφωνίες πρέπει να γίνουν, στην επιτροπή αυτή θα είναι ο κύριος Σούντρης, θα είναι ο κύριος Σαλαπούτης, θα είναι η κυρία Ιωάννα Πάπαρη Δουλαβεράκη και θα είναι και ο Δημήτρης από το Krinos Foods. Λοιπόν, ευχόμαστε ότι στο τέλος αυτής της προσπάθειας θα έχουμε ένα σύστημα ανεξάρτητο από πολιτικά. Γιατί δεν με ενδιαφέρει αν πει ο Αρτεμάκης ή ο Νίκωνας ή ο Ερμής ή η Στέση και πει εγώ δεν μου αρέσουν αυτά, θα τα αλλάξω. Δεν μπορεί να τα αλλάξει. Θα πρέπει να υπάρχει μια λογική. Οπότε λοιπόν, στη συνέχεια, συγγνώμη που πήρα λίγο χρόνο, αλλά ήταν νομίζω σοβαρό να πούμε ορισμένα πράγματα για να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή, όπως είπα και στην αρχή, έχεις ένα αεροπλάνο, ένα αυτοκίνητο, αν δεν έχεις ένα καλό μηχανικό, ένα καλό οδηγό, δεν πάει πουθενά το πράγμα. Πιστεύουμε λοιπόν στους δασκάλους της κοινότητας ότι πρέπει να τους βοηθήσουμε, να τους έχουμε σε επαφή και να τους ανανεώσουμε με το ανάλογο υλικό, γιατί από εκεί και πέρα, σαν ένα καλό στρατιώτη που περαιτά το έθνος,
και σαν ένα καλό δάσκαλο που κάνει ένα λειτουργήμα, όλα αυτά τα πράγματα θα συνδυάσουν για το μέλλον της ελληνικής παιδείας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Αρτεμάκη. Πριν προχωρήσω στην παρουσίαση, να πω και εγώ δύο λόγια. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση της Ελληνικής Κοινότητας στο Ρόντο, ιδιαίτερα τον κύριο Αρτεμάκη, τον κύριο Ορδάνο, τον κύριο. Πού είναι ο Μίκονα, σε έφυγε. Εδώ, ναι, ο Μίκονα, την κυρία Καμπογιάννη, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν, αλλά και για τη μεγάλη αγάπη που έχουν για τα ελληνικά γράμματα, γιατί πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε αυτή η εμπιστοσύνη και αυτή η καλή συνεργασία, δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ευεργέτη μας, γιατί χρειάζονται τα χρήματα, είναι αλήθεια, και η στήριξη αυτή, η οικονομική, και ευελπιστώ και άλλοι άνθρωποι, απλοί, μεγάλοι επιχειρηματίες, να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, γιατί δεν είναι μόνο η οικονομική συμπαράσταση που μπορούμε να προσφέρουμε στην ελληνική κοινότητα. Ο εθελοντισμός είναι άλλη μια μορφή που μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε αυτά τα σχόλια μεγάλα. Όσον αφορά τη συνεργασία με άλλους, έθελα να πω, η λογική μας είναι αυτή ακριβώς που είπε ο κ. Αρτεμάκης. Δηλαδή, παίρνουμε αυτά που διδαχτήκαμε από το παρελθόν, την εμπειρία των ανθρώπων, είτε είναι από την Ελλάδα, είναι άλλοι οργανισμοί, είναι άλλοι συγγραφείς, και χτίζουμε σε αυτό. Θέλουμε να προσφέρουμε κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των δικών μας των μαθητών, των δικών μας των παιδιών. Και τέλος, θα ήθελα να πω, αφού θα δείτε όλη αυτή την προσπάθεια και τα βιβλία, ειλικρινά θέλουμε τη δική σας την κριτική, τα σχόλιά σας, να είναι δημιουργική συνεργασία, γιατί εμείς και να σας προσφέρουμε κάτι καλό, αν δεν υπάρχει ανταπόκριση, αν δεν το αγαπήσετε, αν δεν το πιάσετε στα χέρια σας το βιβλίο, να το ξεφυλίσετε κι εσείς, γιατί είναι σημαντικό και οι γονείς να τα διαβάσουν αυτά τα βιβλία, δεν θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Πρέπει να υπάρχει αυτή η συνεργασία, δηλαδή να ξαναδημιουργήσουμε, να φέρουμε την κοινότητα στην κοινότητά μας, έτσι, αυτή τη συνεργασία. Να προχωρήσω λοιπόν στην παρουσίαση. Το πρόγραμμα σπουδών λοιπόν της Ελληνικής Κοινότητας στο Ρόντο το βαφτίσαμε παιδεία. Πολύ απλά, πολύ λιτά, γιατί πιστεύουμε ότι η ελληνόγλωσσα, η παιδεία είναι το πιο σημαντικό αγαθό που μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας, στους καιρούς που ζούμε. Έτσι, τα παιδιά αυτά θα έρθουν σε επαφή με την ελληνοορθόδοξη παράδοση, με τη λαϊκή παράδοση, με τον πολιτισμό, με τη γλώσσα. Και πραγματικά είναι εφόδια πολύ σημαντικά για όλα τα παιδιά όταν είναι ενήλικες να έχουν αυτά τα ιδανικά, τις αρχές, για να ζήσουν μια ισορροπημένη ζωή και χαρούμενη. Πριν προχωρήσω στα βιβλία, πρέπει λίγο να ξέρουμε τι γίνεται όσον αφορά την ελληνόγλωσσα παιδεία στο εξωτερικό γενικά. Και τι λένε οι επιστήμονες και οι πανεπιστημιακοί. Πριν από λίγα χρόνια έγινε στην Ελλάδα μια μεγάλη συνάντηση, ας το πούμε έτσι πολύ απλά, όσον αφορά το πώς πρέπει να διδάσκεται η ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό. Υπήρχαν πολλές απόψεις, πολλές προσεγγίσεις όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ότι δεν υπήρχε κοινή συνένεση όσον αφορά το πώς πρέπει να διδάσκεται. Και υπάρχει και μια λογική εξήγηση πίσω από αυτό, πέρα από τα πολιτικά που ανέφερε και ο κ. Αρτεμάκης κτλ. Γιατί θα δείτε παρακάτω ότι ένας παράγοντας που παίζει σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη ενός καλού προγράμματος σπουδών είναι ότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το πρόγραμμα, την εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας όπου διδάσκουν τα παιδιά. Δηλαδή, αν διδάσκουν την ελληνική στη Γερμανία ή στην Αυστραλία ή στο Καναδά, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτά τα εκπαιδευτικά συστήματα και να τα προσαρμόσουμε ανάλογα. Αργότερα, πέρυσι, στην Οτάβα, συγκεντρώθηκαν πάλι κάποιοι έμπειροι άνθρωποι από το χώρο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και πρότειναν αυτά τα τέσσερα σημεία. Δηλαδή, ότι πρέπει να ανανεώσουμε τον τρόπο διδασκαλίας, πρέπει να γίνει μεταρρύθμιση των αναλυτικών προγραμμάτων και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας υποδοχής και βέβαια πρέπει να υπάρξει η σύνδεση με το κοινό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες που έχει έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ελληνομάθεια, έτσι πολύ απλά, αν έχετε ακουστά. Θα εξηγήσω γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα, στην Ελλάδα τι κάνουμε, τα τελευταία στην Ελλάδα, στο Καναδά τι κάνουμε. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούμε βιβλία κυρίως από την Ελλάδα.
είτε είναι από το Υπουργείο Παιδείας, περισσότερο από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχουν παραχθεί σημαντικά αξιόλογα εγχειρίδια, τα οποία μας έχουν βοηθήσει για πολλά χρόνια, αλλά η ζωή τρέχει και όπως με όλα, έτσι και τα βιβλία καμιά φορά χρειάζονται μια ανανέωση και έναν εξυγχρονισμό. Επομένως, το Πανεπιστήμιο Κρήτης έκανε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια στο να στηρίξει τους δασκάλους που διδάσκουν στο εξωτερικό, να υπάρχει επιμόρφωση, να υπάρχει το υλικό, έτσι να υπάρχει τεχνογνωσία, να υπάρχουν όλα αυτά τα υλικά που χρειάζονται. Και υπάρχουν όμως κάποια θέματα τα οποία δεν μας καλύπτουν όμως τώρα, σήμερα, για τις ανάγκες των παιδιών μας. Γιατί η προσπάθεια αυτή που έγινε από εκεί είχε προσαρμοστεί σε διαφορετικές ομάδες μαθητών, είτε ότι διδάσκουν την ελληνική γλώσσα ως ξένη γλώσσα, είτε ότι διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Και αυτό το αποσπασματικό δημιουργεί κάποια θέματα και αυτό θα το καταλάβετε πιο πολύ από τα βιβλία που χρησιμοποιούμε. Εδώ θα δείτε, είναι η λίστα των βιβλίων που χρησιμοποιούν στην ελληνική κοινότητα τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε ότι στην πρώτη τάξη χρησιμοποιούν το «Μαθαίνω ελληνικά» που έρχεται από το Υπουργείο Παιδείας, τη Δευτέρα από το Υπουργείο Παιδείας, τρίτη, τετάρτη το «Μαργαρίτα» από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, πέντε και έξι άλλη σειρά, πάλι άλλη προσέγγιση, 7-8 βιβλία που έχουν γραφτεί για τη Βρετανία. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα εδώ, όταν χρησιμοποιείς βιβλία από διαφορετικές σειρές. Κάποια βιβλία είναι για μαθητές που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, κάποιοι μαθητές ως ξένη γλώσσα. Υπάρχει ένα μπέρδεμα, δεν υπάρχει αυτή η συνοχή, η συνέχεια που χρειάζεται ο μαθητής για να χτίσει τις γνώσεις του βήμα-βήμα και να μάθει καλά ελληνικά. Και αυτό φαίνεται εδώ στα αποτελέσματα των τελευταίων 2 ετών στην ελληνομάθεια. Αυτό ίσως είναι το εργαλείο το οποίο θα κριθούμε κι εμείς σε 4 χρόνια. Είναι εξετάσεις οι οποίες γράφουν οι μαθητές και αξιολογούνται στην Ελλάδα. Και οι δικοί μας οι μαθητές θα αξιολογηθούν με βάση αυτό το πρόγραμμα και αυτά τα βιβλία και εκεί θα δούμε πραγματικά αν αυτό το πρόγραμμα αποδίδει ή όχι. Βλέπουμε εδώ ότι η ελληνομάθεια έχει 6 επίπεδα. Τα 3 πρώτα επίπεδα τα πάμε πολύ καλά, μπορώ να πω, αλλά τα 3 πρώτα επίπεδα αφορούν μόνο την κατανόηση της γλώσσας. Τα 3 ανώτερα επίπεδα, β2, γ1, γ2, αφορούν την χρήση της γλώσσας. Είναι διαφορετικό απλώς να καταλαβαίνεις κάτι και είναι διαφορετικό να μπορείς να χρησιμοποιείς τη γλώσσα αποτελεσματικά. Το άλλο που μπορείτε να προσέξετε είναι πάρα πολύ λίγοι μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν. Δηλαδή, βλέπουμε ότι είναι περισσότερα παιδιά, τα ξέρω τα περισσότερα παιδιά. Για παράδειγμα, φέτος η μαθήτρια που πέρασε στο ΓΑΜΑ 2 έχουν ζήσει και στην Ελλάδα. Επομένως, βλέπουμε μια πολύ μικρή συμμετοχή, υπάρχει αυτή η ανασφάλεια για τη γλώσσα και εμείς θέλουμε αντί για 40 μαθητές από τους 1000 να δίνουν 400 ή 500, γιατί όχι και όλοι. Και αυτό. Γι' αυτό έχουμε συνδέσει αυτό το πρόγραμμα σπουδών με την ελληνομάθεια. Για να μπορούμε και εμείς να λογοδοτούμε, να υπάρχει accountability, έτσι, το τι κάνουμε εδώ πέρα, να υπάρχει αξιολόγηση και να μπορούμε να μετράμε τι πάει καλά, τι δεν πάει καλά και να βελτιωνόμαστε. Τώρα, γιατί έγινε αυτή η προσπάθεια, πέρα από τα αποτελέσματα αυτά της ελληνομάθειας που βλέπουμε ότι δεν είναι πολύ καλά, έγινε και μια έρευνα τον Μάη του 2013, όπως σας είπε και ο κύριος Αρτεμάκης, στο σχολείο Αριστοτέλης. Στο σχολείο Αριστοτέλης τα παιδιά έχουν στο σχολείο 3 φορές την εβδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Είναι το αναγνωρισμένο σχολείο, είναι θεωρητικά το καλύτερο σχολείο και θα περίμενε κανείς ότι αυτά τα παιδιά ότι θα ξέρουν καλά. Αλλά αν μπει σε μια τάξη της 7ης ή της 8ης, θα δείτε ότι ακόμα τα παιδάκια αυτά διαβάζουν συλλαβιστά, δυσκολεύονται αρκετά να κατανοήσουν το κείμενο. Και το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι δεν επικοινωνούν προφορικά και αυτό είναι η σημασία. Δηλαδή, η επικοινωνία, αυτό είναι ο λόγος που μαθαίνεις μια γλώσσα για να μπορείς να επικοινωνήσεις αυτή τη γλώσσα. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες όσον αφορά την έρευνα. Ενδεικτικά, να σας πω για παράδειγμα, δώσαμε στους μαθητές να γράψουν ορθογραφία 10 λέξεις, βασικό λεξιλόγιο. Ο μέσος όρος 70 μαθητών από τους 120 ήταν 3,2. Και τους δώσαμε πολύ βασικές λέξεις, το είναι, το είμαι, το έχω, το παίζω,
Έτσι, βλέπουμε δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα. Επίσης, στείλαμε ένα ερωτηματολόγιο στο σπίτι για τους γονείς. Έχει αλλάξει και εκεί, όταν πήγαινα εγώ στο σχολείο, οι γονείς μου μιλούσαν συνέχεια ελληνικά, εδώ έμαθα τα ελληνικά μου, μας πιέζανε λίγο, ήταν άλλες εποχές. Τώρα τα παιδιά έχουν άλλα ρυθίσματα, πρέπει να τα κερδίσουμε τα παιδιά, πρέπει να αγαπήσουν το ελληνικό σχολείο, να γίνει ελκυστικό. Την ίδια ώρα όμως και οι γονείς έχουν άλλους ρυθμούς ζωής, δουλεύουν πολύ, δεν έχουν τον χρόνο ίσως να στηρίξουν πολύ και είναι και ένα στοίχημα για μας. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε και τις οικογένειες τώρα μαζί με αυτά τα βιβλία και πραγματικά θέλω οι γονείς αυτά τα βιβλία να τα ανοίξουν, να τα διαβάσουν, γιατί νομίζω είναι ευχάριστα για όλους για να τα διαβάσουν, απλά και σαν βιβλία ανάγνωσης. Και οι γονείς τι λένε εδώ αυτό το ερωτηματολόγιο, τι είπε, ότι περισσότερο από 50% των οικογενειών δεν μιλούν καθόλου ελληνικά στη διάρκεια της εβδομάδας. Περισσότερο από το 50%. Αυτό αλλάζει δεδομένα για το ελληνικό σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι εμείς εδώ πρέπει να κάνουμε το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς. Ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός της ελληνικής κοινότητας πρέπει τις ώρες της διδασκαλίας να γίνει σοβαρή, συστηματική δουλειά, στοχευμένη, ώστε όταν πάνε τα παιδιά, απλώς να χρειάζονται λίγη δουλίτσα για να εμπεδώσουμε τη νέα γνώση. Δηλαδή, και είναι κάτι που ίσως δεν το έχουν και οι δικοί μας οι δάσκαλοι, γιατί δεν υπήρχε ένα αναλυτικό πρόγραμμα να τους στηρίξει το κατάλληλο υλικό. Και θα το δείτε αυτό παρακάτω, γιατί αυτό το νέο πρόγραμμα στηρίζει τον εκπαιδευτικό. Και θα ήθελα να πω ότι αυτή η έρευνα και αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει στο παρελθόν θα παρουσιαστεί σε ένα συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη, δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας και θα δημοσιευτεί και σε επιστημονικό περιοδικό στην Ελλάδα. Αυτό το συνέδριο θα λάβει χώρα στην Αλεξανδρούπολη τώρα τον Οκτώβριο του 2014. Τώρα, σκεφτήκαμε τι πρέπει να κάνουμε για να χτίσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι αποτελεσματικό στα σχολεία του Τορόντο. Αλλά όχι και μόνο, γενικά η δινόμπλωση υπέρδυση στο εξωτερικό. Πρώτον, υπάρχει το κοινό πλαίσιο αναφοράς που έχει έρθει από την Ελλάδα. Τι έγινε, πριν από λίγα χρόνια μαζεύτηκαν σύμβουλοι από την Υπουργία Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπανε εμείς τώρα σαν Ένωση πρέπει να υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες. Λοιπόν, κάθισαν, σκεφτήκανε, δημιουργήσαν αυτά τα 6 επίπεδα που σας έδειξα πριν και είπανε ότι ανάλογα με το επίπεδο οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα πράγματα, συγκεκριμένα πράγματα. Και αυτό το πλαίσιο λοιπόν είναι αναγνωρισμένο για όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Ο στόχος αυτού του πλαισίου είναι η επικοινωνία. Υπάρχει η επικοινωνιακή προσέγγιση σε αυτό το πλαίσιο να φράζει τις γλώσσες και ο στόχος είναι αυτός. Πραγματικά η γλώσσα είναι για να επικοινωνούμε. Θα ήθελα να πω όμως όσον αφορά, για να πάω λίγο πίσω γι' αυτό, για το κοινό πλαίσιο να φράζει με την Ευρώπη, ότι δεν είναι αναλυτικό πρόγραμμα. Δεν μπορούμε δηλαδή να πάρουμε το κείμενο και τους στόχους αυτούς, τα 6 επίπεδα, και να πούμε τα εφαρμόζουμε εδώ. Γιατί είναι 6 επίπεδα τα οποία πρέπει να τα απλώσεις σε 12 έτη ή σε 13, δηλαδή από τον νηπιαγωγείο μέχρι την τρίτη ηλικίου. Επομένως, χρειάζεται μια δουλειά στο να αποκριτικοποιήσεις όλους αυτούς τους στόχους, να τους μοιράσεις ανάλογα με την κάθε τάξη για να είναι αποτελεσματικό το πρόγραμμα που θα παραχθεί. Και το λένε μάλιστα και ήδη. Αν θα πείτε δηλαδή στο κείμενο, λέει ότι αυτό το πλαίσιο αναφοράς είναι ένα εργαλείο ώστε policy makers κλπ. Να φτιάχνουν curricula τα οποία είναι προσαρμοσμένα μεν προς το πλαίσιο αναφοράς, αλλά και να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών ανά τάξη. Τώρα, εμείς τι κάνουμε λοιπόν, πήραμε αυτό το πλαίσιο και λέμε, ωραία, το έχουμε αυτό, αλλά είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον Καναδά πώς θα το εφαρμόσουμε. Και για καλή μας τύχη, οι Καναδοί τι έκαναν, σχημάτισαν και αυτοί ένα συμβούλιο και μελέτησαν το πλαίσιο αναφοράς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ξεκίνησε από το 2006, από το 2008 και αξιολόγησαν το πλαίσιο που έρχεται από την Ευρώπη και μάλιστα, για να μην διαβάζουμε εδώ και σας κουράζω, θα ανοίξω το κείμενο λίγο και θα δείτε εδώ. The Council of Ministers of Education Canada proposes that the CFR, the Common European Framework for Languages, occupy a central place in the Canadian context and be used as a reference tool to promote the establishment of local and regional initiatives to support language learning and encourage a growing number of students to learn another language.
σε μια χώρα με τόσες πολλές κουλτούρες, εθνικές ομάδες κτλ. Βλέπουμε ότι το κοινό πλαίσιο αναφοράς από την Ευρώπη μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όχι μόνο να χρησιμοποιηθεί, μάλιστα τα υπουργεία επίτευξης λένε ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτό. Δηλαδή η ελληνική κοινότητα το ρόλο αυτή τη στιγμή κάνει κάτι μοναδικό. Δεν έχω ακούσει για άλλη εθνική ομάδα, αλλά εφαρμόζουμε αυτό ακριβώς που συμβουλεύουμε τα Υπουργεία Παιδείας του Καναδά. Και ίσως να αποτελέσει και μοντέλο για τις άλλες γλώσσες, για τις άλλες κοινότητες στο Καναδά. Και είναι και πολύ σημαντικό επίσης και για το English as a second language. Επομένως μπορούν δηλαδή αυτό το μοντέλο να το χρησιμοποιήσουμε και τα διάφορα boards για το πώς να μάθουμε. Και γι' αυτό έτσι πραγματικά δίνω συγχαρητήρια στην κοινότητα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι μοναδικό, είναι αρχή και το κάνει η πρώτη ελληνική κοινότητα. Επομένως, σκεφτήκαμε, μάθαμε για το κοινό πλαίσιο από την Ευρώπη, διαβάσαμε το κείμενο του Καναδά, τις προτάσεις τους και προτείναμε λοιπόν στην κοινότητα το εξής. Ότι για να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο να είναι κατάλληλο τους δικούς μας μαθητές, πρέπει να λάβουμε υπόψη το κοινό πλαίσιο αναφοράς από την Ευρώπη, το curriculum του Ontario και το αντικό πρόγραμμα της γλώσσας της Ελλάδας. Και προτείναμε λοιπόν να δημιουργηθούν βιβλία για τους μαθητές, να δημιουργηθεί curriculum document για τις τάξεις από τον Υπηγείο μέχρι την Τρίτη Λυκείου και να υπάρχουν και οδηγοί σπουδών. Τώρα, γιατί πρέπει να υπάρχουν και τα τρία? Γιατί στο παρελθόν είχε γίνει μια πρόταση μόνο για αναλυτικό πρόγραμμα. Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι ένα κείμενο πολύ γενικό με συγκεκριμένους στόχους ανά τάξη. Όταν κάποιος δεν είναι εκπαιδευτικός και δεν έχει παιδαγωγική κατάρτιση, και εμείς έχουμε πολλά παιδιά που αγαπούν τον ελληνισμό, τα ελληνικά γραμμάτια και θέλουν να προσφέρουν εδώ, είναι δύσκολο για αυτά τα παιδιά να τους δώσει ένα κείμενο με στόχους και με κάποιο άλλο βιβλίο που έχει γραφτεί έξω από αυτό το αντικό πρόγραμμα να εφαρμόσουν μέσα στην τάξη κάποια πράγματα και να πετύχουν στόχους. Επομένως, το αντικό πρόγραμμα από μόνο του δεν αρκεί. Το αντικό πρόγραμμα είναι καλό, γράφεται πρώτα και βοηθάει τους συγγραφείς, τη συγγραφική ομάδα, για να παραχθούν τα βιβλία και οδηγεί σπουδών. Επομένως, το δεύτερο είναι τα σχολικά εγχειρίδια των μαθητών. Εκεί λοιπόν, αυτά γράφτηκαν με βάση το πλαίσιο αυτό που είπαμε, Ευρώπη-Καναδά, και υπάρχουν και είναι βασισμένο στο αντικό πρόγραμμα που έχει παραχθεί από τη συγγραφική ομάδα. Και το τελευταίο είναι τα teacher guides, είναι εκεί πέρα, ότι επειδή είπα ότι υπάρχουν και πολλοί εκπαιδευτικοί, επειδή θέλουν να στηρίξουν το δάσκαλο που προσφέρει στα ελληνικά σχολεία, που δεν έχουν παιδαγωγική κατάρτιση, είναι ένας οδηγός, αναλυτικός, μιας ενδεικτικής διδασκαλίας. Δεν είναι Ευαγγέλιο το οποίο πρέπει να το ακολουθήσουν πιστά. Ο κάθε άνθρωπος φαίνει στην τάξη την προσωπικότητά του, τα στοιχεία του, το ενδιαφέρον του και εμείς αυτό θέλουμε. Απλά να έχει κάποιες ιδέες, κάποιες εικόνες ότι μέσα στην τάξη μπορώ να κάνω αυτό και αυτό και ανάλογα μετά με τα ενδιαφέροντα των παιδιών και τις ανάγκες και τις επιδόσεις των μαθητών το προσαρμόζει. Αλλά τουλάχιστον τώρα οι δάσκαλοι της ελληνικής κοινότητας του Ρόμου θα μπαίνουν στην τάξη, θα είναι προετοιμασμένοι, θα ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να πετύχουν και πώς. Οι φάσεις θα κρατήσει κάποια χρόνια αυτό, δεν μπορεί μέσα σε ένα χρόνο να υπαρχθεί υλικό για όλες αυτές τις τάξεις. Επομένως, η πρώτη φάση έχει ήδη αρχίσει. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2016 θα έχουμε τα βιβλία, την τελική μορφή μέχρι και την 6η Δημοτικού. Και από εκεί και πέρα μέχρι το 18, μέχρι την 3η Λυκείου. Επίσης, μέσα στην παρένθεση έχουμε βάλει τα επίπεδα. Μέχρι την 6η τάξη Α1, Α2 και μέχρι το Λύκειο Γ1, Γ2. Τώρα, πάμε σε αυτό που φαντάζομαι που οι περισσότεροι θέλουν να δούμε και είναι τα βιβλία. Να ξεκινήσω πρώτα όμως λίγο με την συγγραφική ομάδα. Το βιβλίο μας λέγεται «Ταξίδι στην ελληνική γλώσσα», «The Japan's Literacy Program on Wikipedia». Οι συγγραφείς είναι ο κ. Χατζησαρίδης ο Σοφρόνης, είναι γλωσσολόγος, καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Έχει γράψει το βιβλίο της γραμματικής, το οποίο χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα οι μαθητές του γυμνασίου. Έτσι, είναι το βιβλίο της γραμματικής.
Είναι ο Ντίνας ο Κώστας και αυτός γλωσσολόγος. Η Φιλιππίδου Σοφία δασκάλα, Φλέγκας Κωνσταντίνος είμαι εγώ. Η Γρίβα Ελένη είναι καθηγήτρια και αυτή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι ειδικός. Αυτή έχει ειδικότητα την εκμάθηση της ελληνικής ως ξένη γλώσσα και τον εξετάζουν τις ελληνομάθειες, δηλαδή έχει αυτή την ειδικότητα. Η Καϊάφα Ιωάννα, Παντελή Παναγιώτης, Σέμο Κλουκλιό, Παρδακάς Νικόλας. Είναι φιλόλογοι και εκπαιδευτικοί. Στην ομάδα αυτή θα δείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλά το αρνητικό πρόγραμμα της Ελλάδας, γλωσσολόγοι. Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν καλά το κοινό πλαίσιο αναφοράς από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν καλά το σύστημα του Ontario. Δηλαδή, αυτό το τρίπτυχο, προσπαθήσαμε σε αυτή την ομάδα να υπάρχουν άνθρωποι, εκπρόσωποι και από τα τρία, γιατί έτσι μπορούμε και συνεργαζόμαστε. Το curriculum document. Θα σας δίνω ένα δείγμα τώρα της πρώτης τάξης. Βλέπετε εδώ υπάρχει τα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα γενικά. Υπάρχουν οι στόχοι για την κατανόηση του προφορικού λόγου, η παραγωγή του προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού, παραγωγή γραπτού, καταστάσεις επικοινωνίας, υπάρχει προσωπική ζωή κτλ. Δεν θα μπούμε μέσα σε αυτό, γιατί αυτό, να σας πω την αλήθεια, πλέον δεν χρειάζεται ούτε για τον εκπαιδευτικό, ούτε για τον μαθητή, για κανέναν, διότι τα βιβλία μας είναι γραμμένα με βάση αυτούς τους στόχους. Δηλαδή, πήραμε όλους αυτούς τους στόχους και τα περάσαμε στα βιβλία μας. Βλέπετε, υπάρχει τα γλωσσικά, η φωνητική, η μορφολογία, η σύνταξη, το λεξιλόγιο. Βέβαια, υπάρχει και η κοινωνικογλωσσικά στοιχεία, γιατί υπάρχει μια διθεματική προσέγγιση. Σταματάω εκεί και πάμε λοιπόν στα βιβλία μας. Δεν είμαστε γραφίστες. Όλες αυτές οι εικόνες που έχετε δει τις έχουν ετοιμάσει οι συγγραφείς. Στο τέλος της χρονιάς, όταν θα τελειώσει η πιλωτική φάση, θα δοθούν και οι συγγραφίστες για να διορθωθούν, να γίνουν και πιο ελκυστικά ίσως. Ήδη βέβαια είναι σε πολύ καλή κατάσταση, απλώς θέλαμε λοιπόν να είναι ευπαρουσίαστε από την πρώτη στιγμή. Πάμε στο βιβλίο της πρώτης. Εδώ είναι μια μικρή εισαγωγή. Αυτό που επιλέξαμε να κάνουμε είναι να είναι πέντε παιδιά ή κάποιοι γύρω από το Τορόντο, οι οποίοι βρήκαν ένα μαγικό χάρτη και ταξιδεύουν στην Ελλάδα και πηγαίνουν από πόλη σε πόλη και μαθαίνουν τα γράμματα της αλφαβήτου και για κάθε γραμματάκι παίρνουν και ένα βραβείο. Το άλλο που επιλέξαμε να κάνουμε είναι ότι αυτοί οι ίδιοι ήρωες θα παραμείνουν σε όλες τις τάξεις. Δηλαδή τα παιδιά θα πηγαίνουν στην πρώτη τάξη, θα μαθαίνουν αυτούς τους ήρωες και θα μεγαλώνουν μαζί τους. Δηλαδή στην τρίτη ηλικία θα φτάσουν και θα μεγαλώνουν μαζί, οπότε να πάρει αυτή η συνοχή και συνέχεια. Τώρα προς το παρόν έχουμε τον Σοφοκλή, τον Οδυσσέα, τη Χριστιανά, την Εφέλη, ο Νικόλας Άργος είναι ο σκύλος και ο Λύκος ο Ρακούν, έτσι για να υπάρχει και το καναδικό το σύστημα. Έχουν ονόματα και αρχαιοελληνικά και χριστιανικά για να έχουμε έτσι μια ισορροπία στα ονόματα και στο περιεχόμενο. Εδώ τώρα είναι το μάθημα τέταρτο, για να δείτε λίγο και ένα δείγμα του βιβλίου. Πρώτον, βλέπετε ότι στην αρχή του μαθήματος υπάρχουν συγκεκριμένοι μαθησιακοί στόχοι. Έτσι, υπάρχει στόχος για την κατανόηση του κειμένου, για το listening, για το speaking, για την γραφή, για τη γραμματική και το λεξιλόγιο. Το τίτλος είναι το «Γημένη ελιά», το γράμμα είναι το «ε». Από κάτω υπάρχει ένα κουτάκι που λέγεται «Teacher's Descriptive Feedback». Εκεί στο τέλος κάθε μαθήματος μπορεί ο δάσκαλος να γράψει δύο σημειώσεις και να πει «Το παιδί σου διάβασε εξαιρετικά το μάθημα» ή «Ας προσέξτε λίγο το είναι», να γράφετε πιο σωστά. Δηλαδή θέλουμε η αξιολόγηση να είναι ongoing, συνέχεια δηλαδή να υπάρχει αυτή η ανατροφοδότηση με τους γονείς, η επικοινωνία, ώστε να δουλεύουμε μαζί για το καλό των παιδιών. Στο κάτω μέρος υπάρχει και το parent-teacher communication, γιατί η ατζέντα είναι μέρος της ζωής του μαθητή εδώ και των γονιών και θέλουν αυτό το πλαίσιο να μπορούν να γράψουν κάτι στους δασκάλους, έτσι να υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Επομένως, σε κάθε μάθημα ο δάσκαλος, ο μαθητής, οι γονείς θα ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να μάθει το παιδί. Τώρα, επειδή είναι comprehensive curriculum, δηλαδή θέλουν οι μαθητές πραγματικά να μαθαίνουν την ξένη γλώσσα, την ελληνική, κανονικά, δηλαδή
γιατί οι μαθητές στην Ελλάδα πηγαίνουν στο φροντιστήριο και δίνουν και αυτά το proficiency πέραν τα αγγλικά, θέλουν ακριβώς και εμείς. Αυτά τα βιβλία είναι γραμμένα ώστε να γίνεται και κάποια δουλειά στο σπίτι. Την ίδια στιγμή όμως έχουμε σχολεία που πάνε τα παιδιά μία φορά την εβδομάδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι δάσκαλοι θα επιλέγουν the big ideas, τα πιο βασικά στοιχεία του κάθε μαθήματος. Πάλι όμως θα υπάρχει ισορροπία, θα μαθαίνουν και προφορικό και γραπτό λόγο κτλ. Αλλά δεν θα μπαίνουν τόσο βαθιά γιατί δεν υπάρχει για τόσο χρόνος. Επομένως είναι θέμα γονέων, οικογενειών, τι θέλουν. Εμείς προσφέρουμε και το συστηματικό, το εντατικό πρόγραμμα και το πιο απλό. Και στις δύο περιπτώσεις όμως τα παιδιά θα διασκεδάσουν και θα ευχαριστούν το ελληνικό σχολείο. Να δείτε μια ενότητα λοιπόν, αρχίζουμε με ένα κείμενο. Υπάρχει η ευλογημένη ελιά, υπάρχει ο ελαιώνας, η ελιά, το λάδι, σύμβολα της Ελλάδας. Έτσι, οι Ολυμπιακοί αγώνες αναφορά στους Ολυμπιακούς αγώνες. Το πλαίσιο εκεί, το κίτρινο, είναι μόνο η ανάγνωση. Τα παιδιά θα ακούνε το δάσκαλο όλο το κείμενο, θα διαβάζουν μόνο όμως τις λίγες τις γραμμούλες. Από κάτω υπάρχει κάτι που δεν υπάρχει σε άλλα τα βιβλία. Πάντα θα υπάρχει μια ερώτηση κατανόησης, γιατί δεν διαβάζουμε απλώς για να παράγουμε κάποιους ήχους. Διαβάζουμε για να κατανοούμε αυτό που διαβάζουμε. Έτσι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι ο σκοπός της γλώσσας, κατανόηση, επικοινωνία. Και επειδή τα παιδιά ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο και να υπάρχει στο πλαίσιο δεξιά και ένα κειμενάκι σαν ταξιδιωτικός οδηγός για την πόλη που επισκέφτονται, για τα σύμβολα αναφορές, γιατί υπάρχουν αναφορές στους πολιούχους, για τα αξιοθέατα κτλ. Και είναι μια καλή ευκαιρία και για τον εκπαιδευτικό και για τους δασκάλους και για τους γονείς μάλλον να παίρνουν αφορμή από αυτά τα κείμενα για να κάνουν και μια διαθεματική εργασία, να πούνε και κάτι παραπάνω. Και είναι και πολύ χρήσιμο και για τους γονείς να μαθαίνουν για την Ελλάδα και να συζητούν και ίσως να δουν και κάποια πληροφορία παραπάνω. Από κάτω είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η ανάλυση και η σύνθεση. Τα κείμενα, να πω ότι είναι πολύ προσεγμένα όσον αφορά τον τρόπο που χτίζονται. Κανένα κείμενο δεν έχει παραπάνω από 2-3 λέξεις όπου τα παιδιά μαθαίνουν τις λέξεις με ολική. Έτσι, υπάρχει ανάλυση σύνθεση. Μετά συνεχίζουμε με την ορθογραφία, μαθαίνουν να γράφουν τα γραμματάκια. Υπάρχει σε κάθε μάθημα το λεξιλόγιο και θα ήθελα να το πω αυτό εδώ πέρα. Βλέπετε εδώ, συνήθως αν ανοίξετε τα βιβλία, τα άλλα, θα δείτε ότι η εκμάθηση του λεξιλόγιου γίνεται αποκομμένα, δηλαδή σου δίνουν μία λέξη, κόκκινο, ουρανός, σχολείο. Η γλώσσα δεν μαθαίνεται έτσι λέξη. Η γλώσσα μαθαίνεται στο πλαίσιο επικοινωνίας στο οποίο χρησιμοποιείται. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν όταν λες το κρίζο, να λες το κρίζο ποντίκι. Να το συνδυάζουν τα παιδιά μέσα σε φράσεις, μέσα σε προτάσεις. Το άλλο που δεν γίνεται πάλι, επειδή απλώς λένε κίτρινο, ή βάζουν στην άκρη, θα το έχετε δει, κίτρινο. Παύλα, κίτρινο, ως, ή. Έτσι. Εδώ γίνεται και η διάκριση των γενών. Λέμε ο κίτρινος ή ως η κίτρινη πάνω από το κίτρινο μολύβι. Δίνουμε δηλαδή το παράδειγμα ότι τα παιδιά στα ελληνικά ξέρουν τα γέννη. Γιατί βλέπω ότι και μεγάλα παιδιά μπερδεύουν τα γέννη. Και είναι σημαντικό από την πρώτη τάξη να τα δουν αυτά τα παιδιά και να μαθαίνουν το λεξιλόγιο μέσα στο πλαίσιο το επικοινωνία στο οποίο χρησιμοποιείται. Μετά υπάρχει εδώ η γραμματική, εδώ μαθαίνω το έχω, αλλά και το έχω, αν και υπάρχει ο παραδοσιακός πίνακας και η σύνδεση με τα αγγλικά, από κάτω βλέπετε ότι η γραμματική βγαίνει μέσα από διαλόγους πάλι. Είναι επικοινωνιακό ο στόχος μας. Τι έχεις, εγώ έχω μια πράσινη σάντα. Εσύ έχεις και ένα μπλε καπέλο. Ναι, εγώ έχω και ένα μπλε καπέλο. Δηλαδή τα παιδιά μπαίνουν σε διάλογο, κάνουν δραματοποίηση μέσα στην τάξη, γίνεται πιο ευχάριστο και μαθαίνουν την γραμματική έτσι, βιωματικά. Και όχι απλά να αποζητήσουμε έχω, έχεις, έχει, έχουμε. Το λέμε, ρωτάμε, παίζουμε μέσα στην τάξη. Υπάρχουν οι ασκησούλες, μετά αυτό είναι ένα συλλογοπίνακας που βοηθάει πολύ, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την πρώτη τάξη, που μπορεί μετά να χρησιμοποιηθεί για να παίζουν τα παιδιά και μπίγκο και άλλα πράγματα. Μετά υπάρχει το listening εδώ και το speaking, γεια σου. Είναι σημαντικό να μεθαίνουν παιδιά να μιλούν προφορικά, να ξέρουν εκφράσεις. Εγώ στην έρευνα του Αριστοτέλη ρωτούσα όλους τους μαθητές πότε γεννήθηκες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα μαθητή
να πει κανονικά γεννήθηκα στις 5 Μαρτίου του 1995. Πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί δεν τα ξέρουν αυτά, δεν τα έχουν μάθει, δεν τα έχουν πει μέσα στην τάξη πολύ συχνά. Και εδώ είναι το έργο, ο Λυκά. Τώρα εδώ είναι κάτι καινούριο επίσης, το ακούω και καταλαβαίνω. Ακρόαση, listening. Επειδή μαθαίνουμε φθόγκους και γράμματα, πολλές φορές τα παιδιά μπερδεύουν τα αγγλικά. Στο εκεί παράδειγμα θα ακούσουμε τη λέξη αποσιτή, πατάτα, ακούστο α, γράφω α, τρένο, ακούστο α, όχι, εξ. Άρα θέλουν οι μαθητές να μάθουν ακριβώς τον ήχο του α στα ελληνικά. Και αυτό συνεχίζεται παρακάτω, στο 13, τι έμαθα, υπάρχει και η αξιολόγηση. Η σύγχρονη βιβλιογραφία λέει ότι ένας μαθητής μαθαίνει όταν σκέφτεται και αναστοχάζεται σχετικά με το τι έχει μάθει. Δηλαδή, τα κάναμε όλα αυτά ωραία, γελάσαμε, περάσαμε ωραία. Αλλά τι έμαθα, πρέπει να καθίσω να σκεφτώ τι έμαθα σήμερα, πώς το έμαθα. Και υπάρχει πάντα μια ασκησούλα που συνδέουμε και με τους αγγλικούς φθόγους. Ας πούμε το egg, leg, peg, υπάρχει το e, είναι το me, eat, read. Βλέπετε ότι στα αγγλικά έχουμε long e, short e κτλ. Στα ελληνικά, αν και υπάρχουν μικρές εξαιρέσεις, τα ελληνικά γράμματα κάνουν μία φωνή. Έχουν ένα φθόγκο, έτσι. So, θέλουμε λοιπόν οι μαθητές να κάνουν και αυτή τη σύνδεση με την αγγλική γλώσσα για να μην υπάρχει αυτό το πρέσμα ότι κοίταξε, α, και μια καινούρια φωνή αυτό το γραμματάκι. Και στο τέλος υπάρχουν πάντα κάποια ευχάριστα δραστηριότητες. Μπορεί να είναι ένα κρυπτόλεξο, ένα σταυρόλεξο, υπάρχουν μύθοι. Εδώ μαθαίνουμε για τον μύθο της, με την Ελαΐς, τη Σπερμό και την Νό, τα σύμβολα της Ελλάδας, έτσι. Το κρασί, το λάδι και το ψωμί. Υπάρχει ένιγμα για την ελιά, από κάτω ζωγραφίζουν την ελιά. Και τα παιδιά λοιπόν, έτσι, κάνουν και αυτό το διαθεματικό. Υπάρχει η σύνδεση με τον πολιτισμό, την κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα. Αυτά λοιπόν για το βιβλίο της πρώτης. Πολύ γρήγορα, απλώς τώρα θα τρέξω. Εδώ είναι το βιβλίο της τρίτης. Υπάρχει ένα listening εδώ, για να το ακούσουμε λίγο. Η Χριστιανά λοιπόν περιγράφει πώς πέρασε στην εκδρομή. Ακούστε την και σημειώστε ποιες από τις παρακάτω φράσεις είναι σωστές και ποιες λάθος. Τρίτη τάξη. Υπάρχουν στόχοι πάλι για την 28η Οκτωβρίου. Έχουμε πάρει φωτογραφίες, βλέπετε, από τα δικά μας παιδιά. Θα χαρούν πάρα πολύ. Είναι και ένα συνάδελφος εκεί, ο κύριος Ιωσήφ. Έχει στην δημητική σου εδώ, η τρίτη τάξη που έκανε μια φωτογραφία σου. Μα δεν είσαι την άδεια σου, παρακαλώ. Πιστεύω να μην τι κάνει. Δεν χρειάζεται. Ωραία. Όμως τα παιδιά θα δουν τον εαυτό τους. Αυτό θέλουμε. Δηλαδή είναι κτήμα τους, είναι δικά τους αυτά, είναι η κοινότητά τους, είναι η ζωή τους. Και το βλέπουν μπροστά τους. Πολύ γρήγορα και της Πέμπτης. Στην Πέμπτη η πρώτη ενότητα είναι επίσκεψη στα μουσεία. Στην Πέμπτη τάξη λοιπόν το πρώτο μάθημα πάνε στην Ακρόπολη, πάνε στη Θεσσαλονίκη, στο Λευκό Πύργο, ταξιδεύουν και στο Μαντίο των Δελφών και στην Κρήτη, για να τιμήσουμε τον κύριο Δεμάκη, πάνε στο παλάτι της Γνωσού. Πάλι υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχει η ίδια δομή, listening, speaking κτλ. Να μην σας κουράσω άλλο με αυτό. Να δείτε λίγο και το βιβλίο του δασκάλου. Το βιβλίο του δασκάλου είναι εδώ. Υπάρχει ο τίτλος, βλέπουμε, υπάρχει η περίληψη, η στόχη, η γραμματική, ο γραμματικός λόγος. Υπάρχει αυτό, είναι η περίληψη. Και μετά από εκεί αρχίζει. Ποιο είναι το προαναγνωστικό στάδιο. Υπάρχουν δηλαδή, είναι με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, ακριβώς τι πρέπει να κάνει ο δάσκαλος μέσα στην τάξη.
Και αυτό όλο είναι για ένα μάθημα εδώ, αυτές οι οδηγίες. Υπάρχουν και σωστές απαντήσεις για τον εκπαιδευτικό, γιατί καμιά φορά μπορεί να υπάρχει μια παρανόηση. Εξηγούμε με εικόνες, με διαγράμματα. Το βιβλίο του δασκάλου είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για μέσα στην τάξη. Βέβαια, και εδώ είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι είναι μια κοινή προσπάθεια. Επίσης, φέτος, επειδή είναι η πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος, σαφώς θα υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Ίσως μπορεί μια άσκηση να μην είναι καλή. Μπορεί το κείμενο να είναι πολύ δύσκολο. Μπορεί κάτι να συμβαίνει. Αυτό θα το αξιολογήσουμε φέτος για να το βελτιώσουμε. Εδώ λοιπόν, οι εκπαιδευτικοί που θα εφαρμόσουν αυτά τα βιβλία, έτσι, πολύ απλά, πάρα πολύ απλά, μπορούν να συμπληρώνουν, να σημειώνουν για το κείμενο, για παράδειγμα. Ήταν εύκολο τους μαθητές, μέτρια, λίγο κτλ. Για να ξέρουμε κι εμείς, δηλαδή, πώς κινούνται αυτό το βιβλίο, πώς αξιολογείται, προτάσεις, τι θα θέλατε να αλλάξει, γιατί αυτό το εργαλείο είναι για τους δασκάλους. Όταν αυτό το βιβλίο είναι κατάλληλο, προσαρμοσμένο για τους μαθητές τους δικούς μας, θα είναι η δουλειά τους πιο εύκολη. Και αυτό θέλουμε, δηλαδή, να γίνει η δουλειά όλων πιο εύκολη. Και εδώ βλέπουμε, αυτό είναι το φυλάδιο για τους εκπαιδευτικούς. Εδώ τέλειωσα στην ουσία, αυτό δεν θέλω να πω άλλα, αυτό είναι το πρόγραμμά μας, αυτό είναι το όραμά μας, θέλουμε να κάνουμε ένα σχολείο το οποίο τα παιδιά να το νιώθουν, να το αισθάνονται δικό τους, να πηγαίνουν στο ελληνικό σχολείο γιατί πραγματικά το αγαπάνε. Πρέπει, είναι σημαντικό και οι γονείς να ξανασκεφτούν την αξία του ελληνικού σχολείου, γιατί είναι πραγματικά κάτι πολύ σπουδαίο που μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας. Όλα είναι καλά και ο αθλητισμός κτλ. Αλλά νομίζω έχουμε τέτοιο πολιτισμό, τόσο όμορφη γλώσσα, που πραγματικά είναι κρίμα όλα τα Ελληνόπουλα να μην πηγαίνουν στο ελληνικό σχολείο. Και όχι μόνο της κοινότητας, οπουδήποτε και να πάνε είναι σημαντικό. Δηλαδή να προωθούμε την ελληνική γλώσσα στον πολιτισμό και νομίζω αυτό είναι ο στόχος μας. Και σας προσκαλούμε όλους να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, γιατί είναι μια προσπάθεια για όλους μας. Και εγώ εδώ τελειώνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να δώσω το λόγο στην πρόεδρο του τμήματος, την κυρία Αναστασία Κανογιάννη Ρίγκ, να σας πει κάποια πράγματα και στα αγγλικά. Και μετά, αν έχετε ερωτήσεις, απορίες, ευχαρίστως να απαντήσουμε. Thank you very much. Γεια σας, εγώ θα μιλήσω λιγάκι στα αγγλικά, επειδή έχουμε και πολλές οικογένειες που είναι μεικτές στην κοινότητά μας, στα σχολεία μας. So welcome parents, teachers, sponsors, and media. This is a dynamic curriculum. It's valid. It is a wonderful resource that is unique only to us. Teachers, please take a look at it. We have 10 copies per grade, grade 1, 3, and 5. Not only does it provide you support and lesson ideas, but it also caters to a variety of our learners that we have in our classrooms. My children, for example, they consider themselves Greek, even though they have a last name Reed, but they think that's a Greek name. So they will like this very much. A lot of the icons represent the Canadian fabric, which are Greek and Canadian. The curriculum provides continuity, especially the teacher guide. Throughout my 2 years here, I've noticed that there's a lot of teachers that feel passionate about teaching Greek to our children. We have different backgrounds, different pedagogical backgrounds. This is a great tool to give you that edge, that you're on the same page. It's a continuity. I will be coming around sometime late October, early November, to talk to the supervisors at our various sites, to talk to the teachers and students and parents, to get their feedback. Once we collect feedback, I will deliver that to Costa, and Costa myself will be as well as with the president. We will be coming around, collect the feedback, we're going to document that, and then we're going to go back to our authors. We expect everyone to use this curriculum in our GCT that are under the PDA umbrella. The great thing about this, it outlines learning goals, specific goals that the child has to attain by each lesson and by each unit. It really takes the guesswork out of everything.
After each unit, there's an assessment piece to it. So how do I evaluate this kid? It focuses on written communication as well as oral communication, and that is very important. Although I speak English, my husband, who is Scottish background, insists that I speak Greek and Greek at home. So I try desperately. So this is actually a good tool for myself, I have to admit. Teachers, because we have that descriptive feedback in the front page, that is crucial to communicate with our parents what the child is doing well and what they can do better and what areas they can improve on. I don't expect teachers to write a novel, but hey, can they focus on certain... Τώρα να κάνουμε ακόμα μια σοβαρή ανακοίνωση πάνω στο θέμα της παιδείας, πάνω σε αυτό το πλαίσιο που μιλάμε. Λοιπόν, ξανά ευχαριστώ όλους σας. Θα ζητήσω από τον Ερμή, από τον Νίκο, να θέλει να πούνε δύο λόγια. Λοιπόν, λένε ότι μιλάω πολύ και τα είπα όλα. Λοιπόν, ευχαριστώ ξανά όλους σας. Κάποια άτομα πρέπει να συναντηθούμε μετά από λίγο. Καλή σχολική χρονιά. Ζήτω η κοινότητά μας, ζήτω το ελληνισμό μας. Παρακαλώ τους συναδέλφους μου, τους δασκάλους, αν μπορείτε δύο λεπτά να πούμε δύο πράγματα για την νέα χρονιά και από μια χρονιά. Σήμερα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέσα ενημέρωσης, τους γονείς, τους δασκάλους και μέλη της Επιτροπής που είναι εδώ μαζί μας. Ήθελα να ευχαριστήσω δίπλα μου τον Δημήτρη Τολένη που αντιπροσωπεύει το Krinos Foods of Canada. Είναι μια από τις λίγες φορές που η ελληνική κοινότητα δείχνει εμπιστοσύνη και γι' αυτό το Krinos μας έδωσε την εμπιστοσύνη αυτή. Είναι ένα πρόγραμμα που θα κρατήσει πάνω από 4 χρόνια, ανανεώνοντας το σύστημα της παιδείας για μια καλύτερη παιδεία στην ελληνική κοινότητα και στον ελληνισμό γενικότερα. Ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω από καρδιάς το Krinos Foods που μας δίνει αυτή την ευκαιρία και είναι μέρος της προσπάθειάς μας σαν ευεργέτης και μια καλή επιχείρηση που βοηθάει τον ελληνισμό εκτός από τις δουλειές που κάνει και είναι μια πολύ καλή εταιρεία. Και όλους εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ πέρα. Θα ήθελα να ευχαριστώ και εγώ από την πλευρά μας την ελληνική κοινότητα για την ευκαιρία που μας έδωσε να συμμετάσχουμε σε αυτήν την εξαιρετική πρωτοβουλία και να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας για την προώθηση της ελληνικής παιδείας στον Καναδά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.